είναι το χθες της πόλης, είναι πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι πρέπει να νιώσουμε και έτσι να πρέπει να πορευτούμε. Στον γάμο που προέκυψε από τον Καλλικράτη, γιατί γάμος είναι ανάμεσα στους δύο Δήμους, ο καθένας οφείλει να έρθει με τα καλύτερα στοιχεία του. Έτσι πηγαίνουμε σε έναν γάμο αν θέλουμε να είναι πετυχημένος. Δεν κρύβουμε την περιουσία μας για να την έχουμε για μας. Την δίνουμε απλόχερα σε αυτούς με τους οποίους ερχόμαστε σε σχέση. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε σε αυτή την καινούργια πορεία, σε αυτόν τον καινούργιο δρόμο, ο καθένας ό,τι καλύτερο έχει. Μαζί να οικοδομήσουμε αυτόν τον καινούργιο δρόμο, με αυτό που είπα πριν, με ανοιχτή καρδιά, διάθεση προσφοράς και πάνω απ' όλα δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο το πρόβλημα. Κάποιοι προσπαθούν σε αυτή την πορεία να σας τρομάξουν. Το τι έχουμε ακούσει από την αρχή της προεκλογικής περίοδου. Θα κλείσουμε τα καπί. Δεν έχει κανείς παρά να δει τα καπί του Ρέντι. Τα τριπλασιάσαμε. Έτσι. Ρωτήστε τους ανθρώπους που είναι στα καπί του Ρέντι. Τι παροχή υπηρεσιών έχουν και πώς νιώθουν, πόσο στενά δεμένοι νιώθουν με αυτό το χώρο και με εμάς που μεταδιοικούμε. Τι άλλο θα κάνουμε. Θα απολυθούν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Δεν έχει κανείς παρά να δει με ποιο τρόπο χειριστήκαμε τα θέματα των εργαζόμενων στο Δήμο. Στο Δήμο δεν έχουμε συμβασιούχους παρά δύο προγράμματα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λιγότερους από 15. Όλοι οι υπόλοιποι φροντίσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή να γίνουν αορίστου όταν δόθηκε δυνατότητα από τον νόμο. Και φροντίσαμε εμείς, γιατί είχαμε κάνει πολύ προσεκτική επιλογή στο πόσους θέλουμε, δεν γεμίσαμε το Δήμο με ανθρώπους που δεν θέλαμε, τους θέλαμε και όταν μας δόθηκε δυνατότητα, μας παρήχαν υπηρεσίες, ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό και εμείς και ο λαός του Ρέντι και φυσικά κάναμε το καλύτερο για αυτούς, γιατί ήταν χρέος μας. Προσφέρουν τους προσφέρουμε. Δεν χρειάστηκε να ξοδέψουν περιουσίες σε δικαστήρια και σε δικαστές κόντρα σε εμάς. Όλα όσα δικαιούνται από την νομοθεσία τα παίρνουν κάθε στιγμή στην ώρα τους. Είτε είναι ημερομίσθια, είτε είναι υπερορίες, είτε είναι πριν. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα ανάμεσα στους εργαζόμενους στο Δήμο και στη Δημοτική Αρχή. Πώς λοιπόν θα έρθουμε στην οίκαια εμείς και θα τα διαλύσουμε όλα. Δηλαδή αυτός ο φοβερός εκφοβισμός των ανθρώπων είναι άλλο πράγμα. Θα κλείσουμε τα προγράμματα γυμναστικής και πολιτισμού. Εμείς δημιουργήσαμε, δεν υπήρχε τίποτα στο Ρέντι, προγράμματα ώστε εκατοντάδες άνθρωποι να μπορούν να αθλούνται καθημερινά, να μπορούν να παίρνουν γνώσεις πολιτισμού και στοιχεία πολιτισμού καθημερινά, αλλά όταν έρθουμε στην οίκαια θα γίνουμε κακοί άνθρωποι. Θα τα κλείσουμε όλα αυτά και θα τα διαλύσουμε. Είναι φοβερό πως με μια κινδυνολογία τέτοιου είδους κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν την πόλη. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι η πόλη είναι δίπλα-δίπλα, δεν είναι μακριά. Έτσι. Περνώντας τη Θηβών είμαι στο Ρέντι. Ερχόμενος από εδώ είμαι στην Οίκαια. Ο καθένας από εμάς έχει φίλους, συγγενείς, μπατσανάκηδες, αδέλφια, ξαδέλφια. Μπορεί πολύ εύκολα με ένα τηλέφωνο να μάθω τι γίνεται εκεί. Αυτό το παραμύθι δεν είναι η μία πόλη στην Αμερική και άλλη στην Ευρώπη και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έτσι. Πολύ γρήγορα έχω τις απαντήσεις. Και η πόλη λοιπόν τις απαντήσεις τις πήρε. Και όσο και αν παίζουν αυτή την ιστορία εδώ και μήνες, δεν άλλαξε τίποτα. Ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε και μας εμπιστεύεται. Εμείς έχουμε διαψεύσει όλες αυτές τις συκοφαντίες με το έργο και την πράξη μας. Ερχόμαστε εδώ να εγκαθιδρύσουμε ουσιαστικές σχέσεις επικοινωνίας και δημοκρατίας με ολόκληρη την πόλη. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα γίνουν συνελεύσεις σε όλους τους μαζικούς φορείς της πόλης. Όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων θα μαζευτούν να μιλήσουμε με τα σχολεία. Με τους εργαζόμενους θα μιλήσουμε κατά κατηγορία εργαζομένων. Με τους επαγγελματίες θα μιλήσουμε κατά γειτονιά. Με τους συλλόγους, τους πολιτιστικούς, τους τοπικούς κλπ. Θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Ο διάλογος είναι αυτός που θα μας επιτρέψει πραγματικά να μπορέσουμε να ξέρουμε τα προβλήματα της πόλης, να μας ακούσει η πόλη, να την ακούσουμε την πόλη και να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και να εγκαθιδρύσουμε πράγματα.